των κεφάλαιων της γενέσεως. Είναι ένα κεφάλαιο το οποίο παρεμβάλλεται στην ιστορία του Ιωσήφ, ενώ αναφέρεται στα της ιστορίας του Ιωσήφ, ξαφνικά διακόπτεται η διήγηση του Ιωσήφ και παρεμβάλλεται αυτό το κεφάλαιο με μία άσχετη ιστορία, δια να συνεχίσει η ιστορία του Ιωσήφ στο 31ο κεφάλαιο. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτή η διακοπή του κεφαλαίου αυτού με τα 30 χωρία είναι ο εξής. Αναφέρεται σε ένα περιστατικό του Ιούδα, αλλά ο Ιερός Συγγραφεύς, θεοπνεύστος πάντοτε κινούμενος και δεν είναι άλλος παρά ο Μωυσής, θέλει να δημιουργήσει οπωσδήποτε μία συνέχεια κληρονομική της γενεάς του Ιούδα, διότι υπάρχει τόσο εντονοτάτη η αίσθηση και η πίστη ότι θα έρθει λυτρωτής και ο λυτρωτής θα κατάγεται από τον Ιούδα, και δια να μην χαθεί αυτή η συνέχεια της γενεαλογίας του Ιούδα, γι' αυτό το λόγο παρεμβάλλει αυτό το κεφάλαιο, για να δώσει κάποιους κρίκους αυτής της γενεαλογίας να μην χαθούν, και έτσι όταν θα έρθει ο Μεσσίας να αποδειχθεί ότι πραγματικά κατήγετο από τον Ιούδα, όπως είχε προφητεύσει ο πατέρας του Ιακώβ. Δεν σας κάνει εντύπωση ακόμα και η δομή της ύλης μέσα στην Αγία Γραφή έρχεται να επιμαρτυρήσει δια την παρουσία του Ιούδα? Είναι καταπληκτικό. Το πνεύμα το προφητικό είναι διάχυτο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, και αυτό το πνεύμα το προφητικό συγκλίνει πάντοτε σε ένα κέντρο. Το κέντρο αυτό λέγεται Μεσσίας. Μόνο, θα σας πω άλλη μια φορά, εκείνος που είναι τυφλός όταν μελετάει τον Λόγο του Θεού δεν θα μπορούσε να πιστεύσει στον Ιησού Χριστόν. Εκείνος που τα βλέπει όλα αυτά πιστεύει τόσο πολύ που λέγει: Θεέ μου, είσαι καταπληκτικός, είσαι αληθής. Λοιπόν, θα μείνουμε εμείς βέβαια στην ιστορία αυτή. Με λίγα λόγια θα σας τη διηγηθώ, θα πούμε μερικές σκέψεις, ό,τι μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμο. Ο Ιούδας παντρεύτηκε μια γυναίκα από τους Χαναναίους. Συνεπώς πήρε ντόπια γυναίκα, η οποία λέγεται Σαβά. Ο Ιούδας είναι ο τέταρτος υιός του Ιακώβ. Με τη γυναίκα αυτή γέννησε τρία παιδιά. Τον Ιρ, τον πρώτο. Τον Αυνάν, τον δεύτερον. Και τον Σαλόμ, τον Σιλόμ, τον τρίτον. Όταν ενηλικιώθησαν τα παιδιά του, πάντρεψε τον πρώτον με μια γυναίκα η οποία και αυτή, παρακαλώ, ήταν Χαναναία, που ελέγεται ο Θάμαρ. Η Θάμαρ ήταν μια καλή γυναίκα, αλλά περιέργως ο Ιρ, ο πρωτότοκος, εστάθη πονηρός έναντι Κυρίου. Τώρα, τι πονηρός εστάθη έναντι Κυρίου, η Αγία Γραφή δεν μας το καθορίζει. Τι έκανε δηλαδή και εφαίνεται η παρουσία του πονηρά απέναντι στο Θεό, δεν ξέρουμε. Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε, δεν ξέρουμε όμως. Το γεγονός είναι ότι απέκτηνεν αυτόν ο Θεός. Απέθανε ευνηδίως. Και πεθαίνοντας ευνηδίως δεν άφησε απογόνους. Κατά τον νόμον που επικρατούσε τότε, ο νόμος αυτός ήταν βαβυλωνιακός. Αργότερα θα ενσωματωθεί ο νόμος αυτός, εφόσον επεκράτησε στην παράδοση των Εβραίων, μέσα στον νόμο του Θεού. Κατά τον νόμο λοιπόν,
έπρεπε να παντρευτεί ο δεύτερος υιός την γυναίκα του πρώτου, επειδή δεν είχε αφήσει παιδιά. Αυτό συνέβαινε στην περίπτωση που δεν άφηνε παιδιά ο πρώτος, διότι τύχαινε να είναι στήρος αυτός, χωρίς βέβαια να ξέρουν ποιος μπορεί να ήταν στήρος, εκείνος ή εκείνη. Έπαιρνε λοιπόν ο δεύτερος αδελφός την γυναίκα του πρώτου, αλλά το παιδί που θα εγενάτο, ιδίως αγόρι, δεν είχε το όνομα του δευτέρου αδελφού, αλλά εθεωρείται απόγονος του πρώτου αδελφού. Και ακόμα κληρονομούσε την περιουσία του πατέρα του, του πρώτου, εκείνου που είχε πεθάνει. Εάν αυτό συνέβαινε, δηλαδή ο δεύτερος να μην κάνει παιδιά, τότε ήρθε το η σειρά του τρίτου. Απάνω ακριβώς αυτών των νόμων προέταξαν εκείνο των μύθων, γιατί δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή η περίπτωση. Οι Φαρισαίοι εις τον Κύριον που του είπαν, είχαμε 7 αδελφούς που ο πρώτος πήρε μια γυναίκα, δεν έκανε παιδιά. Ο δεύτερος την πήρε για να αναστήσει σπέρμα εις των αδελφών του, δεν έκανε παιδιά. Και οι 7 τον πήραν, την πήραν, και οι 7 πέθαναν, τελευταία πέθανε η γυναίκα. Και μάλιστα το επιχείρημά τους είναι ότι πιανού γυναίκα θα είναι κατά την Ανάσταση, θέλοντας να φέρουν αντίρρηση και το επιχείρημα του αδυνάτου της Αναστάσεως των νεκρών. Και ο Κύριος εκεί τους είπε ότι πλανάστε, μη ειδώτε στα σγραφάς, πλανιώσαστε, στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχει γάμος, ώστε να αναζητηθεί τίνος θα είναι γυναίκα και ποια νομικά σχήματα θα μπορούσαν να υπάρχουν για να κατοχυρωθεί η συζυγία. Ο πρώτος θα την έχει, ο δεύτερος όλοι μαζί πώς. Πλανάστε, λέγει ο Κύριος. Πλανάστε. Ο Κύριος με το επιχείρημά του, φυσικά με την αποκάλυψη, όχι επιχείρημα, με την αποκάλυψή του, τους εσάρωσε. Αλλά σας το είπα αυτό για να δείτε πώς το πράγμα είχε. Ο πρώτος λοιπόν, ο Ιρ, εθανατώθη. Κατά τον νόμον επήρε τη γυναίκα αυτή, την Θάμαρ, ο δεύτερος, ο οποίος ελέγεται Αυνάν. Αυτός τι έκανε? Θα σας διαβάσω το χωρίο. Γνούς δε Αυνάν ότι ουκ αυτό έστε το σπέρμα, εγίνε το όταν εισήρχεται προς την γυναίκα του αδελφού αυτού, εξέχεν επί την γην, του μη δούνε σπέρμα του αδελφού αυτού. Να σας το μεταφράσω. Γνωρίζοντας ο Αυνάν ότι το παιδί που θα γεννηθεί δεν θα είναι δικό του, ότι ουκ αυτό έστε το σπέρμα, το παιδί που θα γεννηθεί δεν θα είναι δικό του, συνέβαινε, εγίνετο, συνέβαινε όταν εισήρχετο προς την γυναίκα του αδελφού αυτού. Όταν συνήρχετο, εισήρχετο, συνήρχετο, εξέχεν χάμω το σπέρμα, για να μην δώσει απόγονον εις τον αδελφόν του, και θεωρείται το παιδί του αποθανόντος αδελφού του. Πονηρόν δε εφάνει εναντίον του Θεού ότι επίησε τούτο και εθανάτωσε τούτον. Εφάνηκε όμως πονηρά η πράξη αυτή στα μάτια του Θεού και ο Θεός εθανάτωσε τον Αυνάν. Και έτσι έμεινε χείρα για μια ακόμη φορά η Θάμαρ. Αλλά ας μείνω εδώ. Είναι ίσως το σπουδαιότερο σημείο, και τούτο διότι έχουμε οπωσδήποτε το φαινόμενο σε κάθε εποχή και στην εποχή μας, όχι βεβαίως με τα νομικά σχήματα της εποχής εκείνης, αλλά μόνον ως πράξη. Περιτίνος πρόκειται, όπως το αντιλαμβάνεστε,
είπαμε, απαλλάσσουμε το θέμα από τα νομικά του σχήματα. Δεν λέμε ότι τώρα το παιδί που θα γεννηθεί θα ανήκει στον προηγούμενο αδελφόν. Απαλλάσσουμε το θέμα. Έχουμε δύο συζύγους. Νομίμως νυμφευμένοι είναι οι άνθρωποι αυτοί, κανονικοί, ένας άνδρας, μια γυναίκα κλπ. Αλλά δεν θέλουν να αποκτήσουν παιδιά. Και τότε κάνουν παρεμπόδιση της συλλήψης. Κατά κυριολεξία, αγαπητοί μου, η παρεμπόδιση της συλλήψεως λέγεται αυνανισμός. Κατά κυριολεξία. Και όχι εκείνο το άλλο, το γνωστό που συμβαίνει χωρίς την παρουσία συζύγου. Αλλά ας τα δούμε τα πράγματα πιο κοντινά. Είναι πολύ σπουδαία. Πάρα πολύ σπουδαίο θέμα. Μάλιστα, επειδή θεωρείται ο όρος αυνανισμός καθιερωμένος δια την περίπτωση που θα συνέβαινε χωρίς την παρουσία συζύγου ενός αγάμου ανθρώπου, παραδείγματι, γι' αυτό η παρεμπόδιση της συλλήψεως λέγεται συζυγικός αυνανισμός. Δεν είναι ακριβής ο όρος. Ο ακριβής όρος είναι αυνανισμός. Οπότε ερχόμεθα εις την ουσία του θέματος. Η παρεμπόδιση της συλλήψεως είναι αμάρτημα? Αγαπητοί μου, είναι αμάρτημα. Και μάλιστα από τα πλέον σοβαρά αμαρτήματα. Θα σας έλεγα ότι τα πιο σοβαρά αμαρτήματα μέσα εις των γάμων δεν είναι παρά η παρεμπόδιση της συλλήψεως και η έκτρωση. Αυτά τα δυο είναι τα πιο σοβαρά αμαρτήματα που υπάρχουν μέσα εις τον γάμο, ώστε να καθιστούν τον γάμον προβληματικών. Πιστέψατε με, σας το λέγω αλήθεια, θα μπορούσε να επαναληφθεί εκείνη η φράση των Αποστόλων προς τον Κύριον όταν ομίλησε περί του αδυνάτου του διαζυγίου. Λέει, ούς ο Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος μη χωριζέτο. Τέρμα. Και τότε τι είπαν οι μαθητές? Τότε δεν συμφέρει να παντρευτεί κανείς. Πού εστηρίχθησαν? Στο ότι αν σου τύχει μία σύζυγος η οποία είναι πολύ κακή γυναίκα και σου κάνει τη ζωή αβίωτη, κάτι που το συναντάμε πολύ συχνά, αγαπητοί μου, όπως και να είναι και ο άνδρας, η συμπεριφορά του και η ζωή του τέτοια που να είναι αβίωτη, τι θα γίνει δηλαδή? Η μεν γυναίκα θα πάει στο τρολοκομείο αν ο σύζυγος είναι εκείνος που είναι, ή ακόμα θα κινδύνευε και η ζωή της ενδεχομένως? Ή ο σύζυγος θα πήγαινε στο τρολοκομείο αν είχε μια γυναίκα η οποία ήταν σκληρή και αυταρχική? Πάνω σε αυτό είπαν οι μαθητές, δεν συμφέρει τότε να παντρευτεί κανείς. Και επ' αυτού ο Κύριος επαναπήντησε και είπε, ναι, αλλά δεν είναι του καθενός να μείνει παρά ταύτα άγαμος. Αλλά στον καθέναν εδόθηκε μια ιδιαίτερα χάρις. Ου πάντες χωρούσει των λόγων. Αλλής δέδεται παρά μόνο σε εκείνους που έχει δοθεί. Και δεν έχει δοθεί σαν χάρισμα απλώς, διότι λέει ευθύς παρακάτω, ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο. Γιατί εις δέδατε και μετά παρακάτω ο δυνάμενος χωρίν χωρίτο? Το δυνάμενος χωρίν χωρίτο δεν είναι κάτι που αναφέρεται πλέον εις την δικαιοδοσία του ιδίου του ανθρώπου? Γιατί λοιπόν εις δέδατε, εις εκείνους που έχει δοθεί, δείχνει ότι υπάρχει ο συνδυασμός θείου δώρου, θείας χάριτος και προσωπικού αγώνος, ώστε η αγαμία να θεωρείται αρετή. Προσέξτε, αρετή. Δύσκολος λοιπόν ο γάμος, αν δεν θα έπρεπε να προσθέσουμε και την περίπτωση ότι οι δύο αυτοί άνθρωποι
θα πρέπει να είναι πνευματικοί άνθρωποι ή είναι μόνο ο ένας πνευματικός. Ξέρετε πόσο δύσκολο το πρόβλημα γίνεται, αγαπητοί μου. Να σας το παρουσιάσω. Το ξέρετε από ίδια σας πείρα το πόσο δύσκολο είναι το πρόβλημα αυτό. Θέλει η σύζυγος επί παραδείγματι να εγκρατευθεί μίαν σαρακοστήν δια να κοινωνήσει, διότι αυτό επιβάλλει η Εκκλησία, διότι με την νηστεία πρέπει να υπάρχει και εγκράτεια. Δεν συμφωνεί ο σύζυγος. Είτε διότι δεν πιστεύει εις την Εκκλησία, είτε διότι δεν δύναται. Και τι γίνεται παρακάτω? Πρόβλημα. Οπότε δεν μπορεί η σύζυγος να προχωρήσει, ή ακόμη να μην μπορούν να κάνουν παιδιά, δηλαδή να μην θέλουν να κάνουν παιδιά για πολλούς και διαφόρους λόγους, κυρίως όμως για να μην κοπιάσουν. Οι 9 από τους 10 λόγους είναι να μην κοπιάσουν οι γονείς. Τα επιχειρήματα ποικίλα, κυρίως οικονομικά. Δεν έχουμε να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Και κατόπιν τι? Τα επιχειρήματα. Τα επιχειρήματα μετά είναι υγείας. Ότι είμαι άρρωστος άνθρωπος, να λέει η γυναίκα, έβγαλα φλεβίτη, έκανα αυτό, έκανα εκείνο. Οι 9 στις 10 περιπτώσεις είναι τέτοιες δικαιολογίες. Ίσως μόνο μία στις 10 να υπάρχουν πραγματικά αίτια που να μην πρέπει να κάνουν ή καθόλου παιδιά ή να κάνουν μόνο ένα ή δύο. Όταν επί παραδείγματι υπάρχει κεσαρική τομή με επιπλοκές και άλλες περιπτώσεις που γιατί τις ξέρουν, δεν τις ξέρω εγώ, από ό,τι τις ακούω στις διάφορες αφηγήσεις των ανθρώπων, που πράγματι δεν πρέπει η γυναίκα να κάνει άλλο παιδί. Θα πεθάνει ή τέλος πάντων θα κακοποιηθεί. Δεν μπορεί. Τι θα γίνει? Άλλη δυσκολία εδώ. Οπότε τι πρέπει να επιβληθεί? Εγκράτεια για να μπορούν να κοινωνούν. Αλλά εάν επιβληθεί εγκράτεια για να μπορούν να κοινωνούν, πώς θα επιβληθεί αυτή η εγκράτεια? Πέστε μου τώρα, αν είναι εύκολος ή δύσκολος ο γάμος, αν πρέπει οι δύο σύζυγοι να ζήσουν κατά Θεόν. Είναι τρομερά δύσκολος ο γάμος, αγαπητοί. Νομίζουμε πολλές φορές ότι είναι ένα λιμάνι ο γάμος, μέσα στον οποίο θα βρούμε καταφύγαση του πάθους, δια να μην πέσουμε στην πορνεία, και επιπλέον ένα λιμάνι ψυχολογικής και ψυχικής αναπαύσεως. Κάποτε είναι ένας ωκεανός και όχι λιμάνι. Ένας ωκεανός φουρτουνιασμένος, πραγματικά φουρτουνιασμένος. Τι γίνεται? Πάντως, ειλικρινά, το πρόβλημα αυτό δεν λύνεται έξω από την ευσέβεια. Και μην νομίσετε ότι πράγματα που λέγονται στην όλη πνευματική και ασκητική ζωή του Ευαγγελίου, ότι αναφέρονται δια τους μοναχούς. Ειλικρινά, αγαπητοί μου, αναφέρονται και στους εγγάμους. Διότι η ζωή του εγγάμου είναι δυσκολοτέρα από ό,τι είναι του αγάμου ανθρώπου εν προκειμένου. Διότι ο άγαμος το παίρνει απόφαση και επιπλέον δεν έχει δίπλα του μία γυναίκα. Ενώ ο έγαμος άνθρωπος έχει δίπλα του μία γυναίκα. Άστε δε και η ιδέα εκείνη, μα γιατί παντρεύτηκα? Πρόκειται περί μιας εσφαλμένης τοποθετήσεως. Όταν επί παραδείγματι προβάλλει ο εις εκ των δύο συζύγων, δεν λέγω η γυναίκα, ούτε λέγω άνδρας. Είναι, πιστέψατε με, το ίδιο και για τους δυο. Εάν ο ένας προβάλλει ότι θέλω να εγκρατεθώ, θα απαντήσει ο άλλος, τότε γιατί παντρεύτηκα εγώ? Πρόκειται, ξαναλέγω, περί ασφαλμένης αντιλήψεως. Γιατί? Διότι νομίζουμε ότι ο γάμος δεν είναι παρά ένας τρόπος ευσχήμου πορνείας. Και είναι μεν αληθές, για να μην με θεωρήσετε πουριτανών, είναι μεν αληθές ότι αυτός ο Απόστολος Παύλος λέγει δια δέτας πορνείας, Α Κορινθίους 7 κεφάλαιον,
έκαστος εχέτο την εαυτού γυναίκα και εκάστη εχέτο τον ίδιον άνδρα. Και ερμηνεύοντας τον χωρίον Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέγει, είδες, δεν λέγει διαδέτας τεκνογωνίας, αλλά λέγει διαδέτας πορνείας. Και τι εννοεί εδώ διαδέτας πορνείας? Εννοεί όχι την παρεμπόδιση της συλλήψεως, αλλά εννοεί το συνέρχεστε περισσότερο από του τεκνογονήν. Άλλο ότι θα παρεμβληθεί εις το συνέρχεστε το τεκνογονή, που μπορεί να μην παρεμβληθεί. Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Δεν είναι απόλυτο. Είδατε, όταν λέει διαδέτας πορνείας, θα μπορούσαμε να το πούμε με μια άλλη γλώσσα, διαδέ την ικανοποίηση της επιθυμίας. Το λέει όμως παρακάτω, γιατί λέει, επτάκης το λέγει στο 7ο κεφάλαιο Α Κορινθίους, ότι θα ήθελα να μένατε άγαμοι. Αλλά, βάζει πάντα ένα αλλά, διότι αυτά που σας γράφω, λέγει ο Απόστολος Παύλος, σας τα λέγω ου κατ' επιταγήν, αλλά κατά συγνώμη, δηλαδή κατά παραχώρηση. Πρόκειται περί μιας συγκαταβάσεως της πεπτοκιίας και αμαρτωλής φύσεως του ανθρώπου. Αλλά εγώ θα μπορούσα να σας πω, όταν δύο σύζυγοι οι οποίοι έχουν μία πνευματικότητα και τη στερεώσουν σε σωστό επίπεδο, προσέξτε όμως, και οι δύο, είναι κάτι που ο Απόστολος Παύλος το τονίζει. Αυτό θα γίνει, λέει, από συμφών και οι δύο. Γιατί αν αυτό δεν υπάρχει, το αποσυμφώνου, δεν κάνουμε τίποτα. Τα πράγματα μετά είναι πολύ άσχημα. Είναι πάρα πολύ άσχημα. Και είναι προτιμότερο να μαρτάνει κανείς με την παρεμπόδιση της συλλήψεως, παρά να βλέπουμε την περίπτωση να στρέφονται προς την μοιχεία οι άνθρωποι. Μία τέτοια εγκράτεια δεν θα μπορούσε ποτέ να λογαριαστεί εγκράτεια. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι θέλεις, λέει στη γυναίκα, τι θέλεις, εγκράτεια, να τη σκεφτώσουν πριν παντρευτείς. Τώρα που παντρεύτηκες, τώρα που παντρεύτηκες, προβάλλεις την εγκράτεια στον σύζυγό σου. Εάν ο σύζυγός σου πέσει στην μοιχείαν, σε σένα καταλογίζω την μοιχείαν. Όχι μόνο δεν σου καταλογίζω μια τέτοια εγκράτεια παρά τη θέληση του σύζυγου σου ως εγκράτεια, αλλά και την μοιχεία, την ενδεχομένη του σύζυγου σου, σου την καταλογίζω εσένα. Φοβερό! Βλέπετε επιπλοκές του πράγματος. Αλλά μόνο όταν υπάρχει συμφωνία, αγία συμφωνία, και όταν οι σύζυγοι δεν παρεμποδίσουν την σύλληψη, αλλά δεν δίνονται όμως να κάνουν και πολλά παιδιά, για πολλούς λόγους, όπως φέρει πει λόγοι υγείας, ο κυριότατος λόγος, να μάθουν σε μια όσο το δυνατόν παρατεταμένη εγκράτεια. Θα μου πείτε, έως πού, έως πότε? Θα σας έλεγα το εξής. Εδώ υπάρχουν παρόντες να ακούν και θα με δικαιώσουν. Είναι το εξής, αγαπητοί μου. Σε πνευματικά θέματα, όπως είναι τώρα αυτό που είναι πάρα πολύ σπουδαίο θέμα, βασική προϋπόθεση είναι η ταπείνωση. Ένα παράδειγμα. Όταν πεις, για δες, έχω μια εγκράτεια τόσων ημερών, και αποθαυμάσεις τον χρόνο που επέτυχες, την επομένη μέρα έπεσες. Είναι παρατελημένο μεταμαθηματικής ακριβίας. Οπότε τι γίνεται τότε? Οπότε γίνεται το εξής. Δεν θα στρέφεσαι εις τα πίσω να ειδείς πόσο καιρό έχεις εγκράτεια. Ανά πάσα στιγμή χρειάζεται μια ταπείνωση, ένα ταπεινό πνεύμα. Και έχοντας αυτό το ταπεινό πνεύμα, κάποτε θα ανακαλύψεις ότι έγινε ένα θαύμα. Ποιο θαύμα? Το θαύμα ότι επετεύθη παρατεταμένη η εγκράτεια, που ούτε εσύ το πήρες είδηση πώς γίνεται. Διότι με το να κοινωνεί συχνά, να ζεις όπως ο Θεός θέλει, επέτυχε σπουδαία πράγματα. Και μόνο
με πνευματικές προϋποθέσεις άκρως ευαγγελικές, δύναται το πρόβλημα να λυθεί. Αλλιώτικα σας βεβαιώνω εγώ από μια πείρα, το πρόβλημα δεν λύνεται και θα πέφτουμε εις το αμάρτημα της παρεμποδίσεως της συλλήψεως και θα δημιουργούμε καταστάσεις δυσάρεστες στη ζωή μας με το να μην μπορούμε να κοινωνούμε. Αλλά τι να πω παραπάνω, επειδή η ώρα περνά και θα ήθελα και άλλα μερικά πράγματα να πω, θα ήθελα να σας πω και το εξής. Επειδή ο όρος έχει τύχει μιας ευρυτέρας χρήσεως, θα ήθελα να πω και για άλλες πτυχές του, όπως είναι αυτό που σήμερα λέμε αυνανισμός. Όχι βέβαια με την έννοια της παρεμποδίσεως της συλλήψεως, αλλά ό,τι λέει η λέξη με τη σύγχρονη σημασία της. Θα μου πείτε, γιατί να μιλήσω για το θέμα αυτό και γιατί να μιλήσω στο δικό σας το ακροατήριο? Όχι μόνο γιατί υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που μπορεί αυτό να συμβαίνει, αν και είναι ένα πάθος το οποίο καλύπτει την ηλικία άπασαν του ανθρώπου μέχρι τα 100 του χρόνια. Αυτό να το ξέρετε. Αυτό να το ξέρετε. Δεν είναι αυτό, αλλά διότι πρέπει ακόμη να βοηθήσετε και τα παιδιά σας σε μερικά πράγματα που επικρατούν σήμερα. Όπως τα γνωρίζετε, πριν από πολύ λίγα χρόνια, πολύ λίγα, ελάχιστα, 5 χρόνια ας πούμε πίσω, άντε βάλτε 10 χρόνια πίσω, που δεν είναι 10, ο αυνανισμός εθεωρείται μία πράξη που δεν ετοιμάται πολύ φυσικό, και κανείς ποτέ δεν θα τολμούσε να πει στους φίλους του, καυχόμενος μάλιστα, ότι μπορούσε να είχε πέσει στον αυνανισμό. Ήταν ένα πάθος το οποίο κάθε ένας στο οποίο έπιπτε το έκρυπτε. Μάλιστα και η γνωστή λαϊκή έκφραση του πάθους, πως ονομάζεται με τη λαϊκή έκφραση, τη λαϊκή λέξη, όταν θα απαιδίδε το εις τον κάποιον μια τέτοια έκφραση, θα θεωρείται οπωσδήποτε ύβρις. Και όταν κάποιος, ξέρω εγώ, ήταν χαζός, αφηρημένος, τι άλλο πράγμα, του απαιδίδεται ή του αποδίδεται αυτή η έκφραση, του απαιδίδεται, τώρα αλλάξαν τα πράγματα, αυτή η έκφραση θα θεωρείται πολύ υβριστική, και αν είχε κανείς λίγο συνείδηση θα αισθανόταν πάρα πολύ άσχημα. Λοιπόν αγαπητοί μου, μέχρι εδώ καλά είναι τα πράγματα. Αυτό έδειχνε πάντα μία υγεία και μία ευαισθησία στην κοινωνική, στην κοινωνία, στην κοινωνική αντίληψη του πράγματος. Αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Έχουν αλλάξει κατά έναν τρόπο που μας εκπλήσει. Πλέον ο αυνανισμός δεν θεωρείται ούτε ότι βλάπτει, ούτε ότι πολύ παραπάνω να θεωρείται αμαρτία. Έχω πάρα πολλές πληροφορίες από σχολικές τάξεις, είτε έχω διαβάσει είτε έχω ακούσει από παιδιά, να λέγουν ότι ο καθηγητής, να τους λέει, ή της υγιεινής ή κάποιος άλλος καθηγητής άλλου μαθήματος, ότι δεν είναι τίποτα ο αυνανισμός, παιδιά, μπορεί κανείς να τον μετέρχεται και μάλιστα είναι ένας τρόπος διεξόδου κτλ. Οπότε δεν υπάρχει τίποτα το κατηγορήσιμο. Αλλά τι θέλετε αγαπητοί? Α, και γιατροί ομοίως συνιστούν την περίπτωση ως κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Αλλά τι θέλετε, σε μια εποχή που τα πάντα συμβιβάζονται και δικαιολογούνται, οι χειρότερες παρεκτροπές, τι θα έλεγαμε για τον αυνανισμό? Αφού όλα δικαιολογούνται, τι άλλο θα περιμέναμε? Είναι πάρα πολύ φυσικό λοιπόν να περιμέναμε στην εποχή μας τέτοια συμπεράσματα. Οπότε αμβλήθηκε πλέον το αίσθημα της ντροπής ή το αίσθημα της αμαρτίας. Αμβλήθηκε. Και αφού αμβλήθηκε, πλέον
οι νέοι μας και οι άνθρωποι μετέρχονται το πάθος αυτό ανέτος. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι γίνεται μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορεί να φανταστείτε. Ένα μόνο σας λέω, αγαπητοί, ότι είναι ένα πάθος που μαστίζει τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τους νέους. Ανεξαρτήτως τι λέγεται και τι γίνεται, εγώ έρχομαι να σας πω το εξής. Δεν θέλω να στηριχθώ σε παλαιότερα εγχειρίδια ή ιατρικά για να σας πω τι ζημιές προκαλεί ο αυνανισμός. Δεν θα ήθελα ακόμη να σας τονίσω πόσο σοβαρό αμάρτημα είναι από πλευράς πνευματικής. Κάτι έχω να σας διαβάσω μάλιστα από τους πατέρες της Εκκλησίας μας γύρω από το θέμα αυτό. Ένα μόνο έχω να σας πω, ότι ο κατασύστημα, ο καθέξιν, ο κατεπανάληψη αυνανισμός, ιδίως τους νέους ανθρώπους, δημιουργεί ειδική ψυχολογία, την οποία δεν μπορεί να αποφύγει ο άνθρωπος, ιδιαίτερα ο νέος, όταν μετέρχεται το πάθος αυτό. Ειδική ψυχολογία. Να πω ότι των αυνανισμών, αλλά απέκτησε ειδική ψυχολογία με ειδική συμπεριφορά. Συμπεριφορά και προς την γυναίκα του και προς τους άλλους ανθρώπους. Μία συμπεριφορά που εκφράζει έναν δύσκολο χαρακτήρα. Ένα χαρακτήρα με τον οποίο δεν μπορούν εύκολα οι άνθρωποι να συνεργαστούν. Και μόνο αν έπρεπε να δούμε αυτή τη ζημιά στο ότι διαμορφώνει ειδική ψυχολογία, και μόνο αυτή την πλευρά αν έπρεπε να εξετάσουμε, θα ήταν αρκετό για να δούμε πόσο σοβαρό αμάρτημα και πόσο σοβαρή υπόθεση είναι αυτή. Γι' αυτό το λόγο ποτέ μην ενισχύσουμε έναν άνθρωπο, ιδίως νέον άνθρωπο, ότι καλά κάνει και ας συνεχίσει. Δεν θα απογοητεύσουμε, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι πρόκειται περί πάθους επιμόνου. Είναι φοβερόν πάθος. Είναι τόσο επίμονον, ώστε δεν μπορεί ο άνθρωπος εύκολα να απαλλαγεί. Γι' αυτό δεν θα απογοητεύσουμε. Θα πούμε στον νέον ιδίως άνθρωπον ότι μην απογοητεύεσαι, αλλά πρόσεξε, πρέπει να κοπεί. Πρέπει να κοπεί, αντί πάσης θυσίας, πρέπει να κοπεί. Θα δημιουργήσεις πνευματικά αντισταθμίσματα για να κόψεις αυτό το πάθος. Και μην νομίσεις κάποτε ότι ανεκόπη, ότι δεν δύναται να επανέλθει, εάν δεν προσέξεις, θα επανέλθει. Θα επανέλθει χωρίς να το καταλάβεις. Είναι όπως ακριβώς ένας που αισθάνθηκε κάποτε καπνιστή στη ζωή του. Δεν μπορεί να πει ποτέ σε καμία ηλικία ότι δεν μπορεί κάποτε να ξαναρχίσει πάλι να καπνίζει. Είναι το ίδιο πάθος. Πάνω τη διεγείρει το νευρικό σύστημα, δεν υπάρχει κλειδί ασφαλείας δια το μέλλον. Αυτό να το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Και θα ήθελα να σας διαβάσω μερικά από ένα βιβλίο γύρω από το θέμα αυτό. Είναι ο Ευεργετινός, ο γνωστός μας Ευεργετινός, ο δεύτερος τόμος. Ακούσε. Καταρχάς, ποια η διαφορά και πώς ονομάζεται από τους πατέρες η πράξη αυτή, ποια η διαφορά της από την πορνεία. Λέγει ο... λέγουν οι πατέρες. Είναι στο δεύτερο τόμο, σελίδα 243. Είπε της των πατέρων ότι πολυειδές αισθήτω της πορνείας πάθος. Πολυειδές. Έχει πολλές μορφές της πορνείας το πάθος. Λέγει γάρ ο Απόστολος ότι η πορνεία ή ακαθαρσία ή πλεονεξία μη δε ονομαζέστο εν ημίν. Ούτε καν να ονομάζεται ανάμεσά σας, καθώς πρέπει αγίης, καθώς πρέπει σε αγίους, δηλαδή σε χριστιανούς. Αυτά λέγει ο λόγος του Θεού, αγαπητοί μου. Μην κοιτάμε τι λένε οι μοντέρνες θεωρίες. Είμαι χριστιανός σημαίνει ότι πηξίδα μου στη ζωή μου δεν θα είναι οι ποικίλες σύγχρονες έολες θεωρίες.
θα είναι ο λόγος του Θεού, αυτός που θα μου δείξει πού είναι η βασιλεία του Θεού για να φτάσω. Λοιπόν, η πορνεία εστί το ποιήσε εις το σώμα, η δέα καθαρσία το ψηλαθάν το σώμα. Ώστε λοιπόν ο αυνανισμός λέγεται ακαθαρσία εις την γλώσσα του Ευαγγελίου. Αυτό να το έχετε υπόψη. Και συνεπώς ο Απόστολος Παύλος αναφέρει και την πορνεία και την ακαθαρσία και εννοεί την πορνεία και τον αυνανισμό. Όσο δια την αρσενοκητία το λέει καθαρά, αρσενοκητία το λέει καθαρά. Συνεπώς κατήδος ο Απόστολος Παύλος απαριθμεί το πολυειδές κατά τους πατέρες πάθος της πορνείας ή των σαρκικών αμαρτημάτων. Μάλιστα εδώ γράφει ου μόνο το εαυτού πάθος αυξάνει και τυραννικότερον αυτό και δισκαταγόνιστον απεργάζεται. Δισκαταγόνιστον, πραγματικά είναι ένα πάθος δισκαταγόνιστον που δυσκόλως κανείς το αγωνίζεται. Μετά, ένα πολύ χαριτωμένο λέγει εδώ ως εξής. Όχι. Είναι ο Αβάς Ισαΐας, ο αναχωρητής. Άσκησον, του μίσεν εγκύν τα σχήρα σου, ένδον σου. Να αποκτήσεις την Αγίαν άσκηση, να μην βάζεις τα χέρια σου μέσα σου. Μη ψηλαφάς το σώμα σου. Είτε τα βάζω τα χέρια μου μέσα στις τσέπες μου, το παντελόνι της τσέπες. Παλαιότερη εποχή, σας τα λέω λιγάκι ρεαλιστικά να με συγχωρέσετε. Παλαιότερη εποχή ελαβαίνεται πρόνοια γι' αυτό και στα μικρά παιδιά και δεν κάνανε τσέπες στο παντελόνι για να μην μπαίνουν τα χέρια στις τσέπες του παντελονιού. Λοιπόν, να αποκτήσεις την Αγία Ανάσκηση, μη σε νεγκίν, να μην φέρεις τα χέρια, τα σχήρα σου, τα χέρια σου, ένδον σου. Πολλά γαρπάθη έχει το σώμα, άτι να επιτελεί η καρδία. Διότι πολλά είναι τα πάθη εκείνα τα οποία έχει το σώμα, τα οποία πράγματι επιτελεί η καρδιά. Και εκείνο το χαριτωμένο. Ο γαρ εχθρός, λέγει εδώ ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, ο γαρ εχθρός ενοχλών συνεχώς δια της πυρώσεως, υποτίθησιν αυτό λογισμούς τιούτους και λέγει. Ενοχλεί με την πείρωση, με την επιθυμία. Έως τίνος υποφέρεις τον κόπον και την όχληση του πάθους? Έως πότε θα υποφέρεις αυτήν την ενόχληση του πάθους και την πείρωση? Τέλεσόν σου άπαξ την επιθυμία είναι μη και τι πολεμηθείς και πάλι μετανοείς. Ουδέν γαρεστεί το πράγμα. Μιας ώρας και ευθύς παρήρθε. Και τι να ενοχλείσαι, λέγει, από την όλη αυτή η ιστορία? Δεν έχεις παρά να επιτελέσεις την επιθυμία σου και τότε θα φύγει και πάλι μετανοείς. Δεν πειράζει, μετανοείς. Αυτά λέγει ο πειρασμός. Εξάλλου δεν είναι τίποτε σπουδαίο, ουδέν γαρεστεί το πράγμα. Δεν είναι σπουδαίο πράγμα. Μια ώρα και αυτή παρήλθε. Μια στιγμή υπόθεση και πέρασε. Γιατί λοιπόν να ταλαιπωρείσαι? Και σου λέει ακόμη ο πειρασμός, φιλάνθρωπος δε και συμπαθείς ο Θεός και πάλι σε μετανοούντα προσδέξετε. Ο Θεός είναι φιλάνθρωπος. Με αγάπη θα σε ξαναδεχτεί πάλι. Είναι δε γνωστό ότι εκείνος ο φαύλος κύκλος που μετέρχεται πάντοτε ο εν αυνανισμό ευρισκόμενος δεν είναι παρά η μετάνοια, είναι η διάπραξη της αμαρτίας, η μελαγχολία μετά από την διάπραξη, η μετάνοια και πάλι διάπραξη της αμαρτίας και πάλι μελαγχολία και πάλι μετάνοια. Αυτός ο φαύλος κύκλος. Θέλετε, μάλιστα, να σας το κάνω και πιο λιανά. Μελαγχολώντας γιατί έπεσε στην αμαρτία, θέλει, και μετανοώντας γι' αυτό, θέλει να παρηγορηθεί. Και δεν έχει άλλον τρόπο να παρηγορηθεί παρά να αισθανθεί μία μικρά ευχαρίστηση και επανέρχεται εις το πάθος. Δια να αυξηθεί, παρακαλώ, η μελαγχολία και η μετάνοια, δια να επανέλθουμε στο ίδιο πάλι θέμα, φαύλος κύκλος.
Ο δε αδελφός διαντηρήσει ώστε αυτής ανατρέψει αυτόν λέγον. Όχι, όχι, λέγει ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, με αντίρρηση θα πεις το όχι στον διάβολον. Ο εχθρέ του γένου Σιμών και της σωτηρίας πολέμιε, υποβάλεις μη έως τίνος υπομενώ των κόπων. Μου λες όσο, πόσο θα σηκώσω των κόπων, και λέγωσι έως ου επίδει ο Κύριος την ταπείνωσή μου και τον κόπο μου, έως ότου επιβλέψει ο Θεός στην ταπείνωσή μου και τον κόπο μου και αφήσει πάσα στα αμαρτίες μου, σου του αντιδίκου μου ως την χείραν ελευθερώσας με. Ουκίδας δε διάβολε ότι εάν εθίσει θηρίων σαρκοφαγήν πικρότερον εις το εξής προς το πάθος καθίσατε. Δεν ξέρεις ο διάβολε ότι όταν το θηρίον συνηθίσει να τρώει σάρκες γίνεται πικρότερον και φοβερότερον εις το πάθος. Έτσι και εδώ, εάν θρέψω το πάθος με την συνήθεια και με την επανάληψη, δεν θα μου γίνει αυτό φοβερότερον πάθος, αλυσίδα κάθε πράξη και κρίκος που θα με τυλίγει και θα γίνω δούλος ενός φοβερού πάθους. Αυτά λέγει ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος. Και ένα ωραίο μικρόν εγκόμιον εδώ πάλι του Αγίου Εφραίμ του Σύρου δια την αγνότητα, λέγει: «Όσπερ θυμίαμα Εφραίμι έστησιν ούτω, και επί τη αγνία εφραίνεται το πνεύμα το Άγιον και κατοικεί εν το ανθρώπου». Όπως λέγει το θυμίαμα εφραίνει τη μύτη, την όσκληση, έτσι εφραίνεται με την αγνότητα το πνεύμα το Άγιον, με την αγνότητα σώματος και ψυχής. Ως περδέ εις, όπως δε το γουρούνι, η γουρούνα κατά λέξη, εις, ύψιλον δασία περισπομένη, τέρπεται εις κύλισμα βορβόρου, ευχαριστείτε στον ακυλίεται εις των βόρβορων, ούτω και οι δαίμονες τέρπονται επί τη δυσοδεία της πορνείας. Τέρπονται στην δυσοδεία της πορνείας. Φως μέγα και χαρά και ειρήνη και υπομονή κατοικεί εν τη αγνία. Μεγάλο φως, μεγάλη χαρά, μεγάλη ειρήνη και μεγάλη υπομονή κατοικούν εις την αγνότητα. Και ακόμη λέγει εις το γεροντικό, είπε γέρον: «Μικρόν αψύνθιον αχρή κεράμιον μέλητος». Λίγη αψηθιά, το γνωστό φυτό αυτό το οποίο μυρίζει πολύ άσχημα, η αψηθιά, ο απήγανος, ο απήγανος χαλάει το βάζο, το κεράμιον, το βάζο με το μέλι, το βρωμίζει, και μία αμαρτία σωματική, είτε πορνεία λέγεται είτε αυνανισμός λέγεται, απελάβνει της βασιλείας των ουρανών, διώχνει από τη βασιλεία των ουρανών και τη γέννη του πυρός παραπέμπει, και παραπέμπει στέλνει εις την γέννα του πυρός. Φεύγε σωματικήν αμαρτίαν ως πυρ ή να μη υποτάφτης καταφλεχθείς. Πάρε δρόμο και φύγε από την σωματικήν αμαρτίαν σαν από φωτιά, για να μην πάρεις φωτιά. Αυτά αγαπητοί μου λέγουν εδώ οι πατέρες. Αλλά ας επανέλθουμε στην ιστορία μας. Ας επανέλθουμε, γιατί έχει κάτι ενδιαφέρον, για να κλείσουμε το κεφάλαιό μας αυτό στο σημερινό μας θέμα. Είδατε λοιπόν τι έγινε με τον Αβνάν. Τον τιμώρησε ο Θεός. Τον τιμώρησε. Δεν είναι αστεία πράγματα αγαπητοί μου αυτά. Θα μου πείτε, όταν ετοιμώρησε τον Ανανία και τη Σάπφυρα με θάνατο επειδή είπαν ψέματα, άλλοι άνθρωποι δεν είπαν ψέματα? Στην Αγία Γραφή έχουμε υποδειγματική τιμωρία μόνο σε μία περίπτωση, για να σταθεί τύπος που τι θα γίνει για όλους εκείνους οι οποίοι κάνουν αυτό το αμάρτημα, που δείχνει τι θα υποστούν οι ψεύτες. Και εδώ τι θα υποστούν οι μετερχόμενοι, τα σαρκικά αμαρτήματα. Εγώ θα έλεγα, αγαπητοί, έχουμε και νέα παιδιά. Μπορεί να μην πρόσεξαν, μπορεί να το διδάχτησαν από το σχολείο,
από έναν διαφθαρμένο φίλο. Θα έλεγα, βάλετε μικρή αδελφή μπροστά να κοπεί το πάθος αυτό. Και να είστε σίγουροι ότι θα κοπεί το πάθος αυτό. Αρκεί να πιστέψετε ότι θα κοπεί. Θα κοπεί δε μόνον εάν έχετε Χριστόν. Εάν συχνά εξομολογήστε, εάν επιδεικνύετε σαν σε ιατρό στο πνευματικό την πληγή, δεν το κρύβετε, και τότε γρήγορα θα θεραπευτείτε. Τότε ο Ιούδας εφοβήθηκε μήπως πεθάνει και ο τρίτος του γιος, παίρνοντας την Θάμαρ. Είναι η περίπτωση, ξέρετε, μιας προκαταλήψεως ή καλύτερα προλήψεως. Πέθανε ο πρώτος, πέθανε ο δεύτερος, μου πεθάνει και ο τρίτος. Μήπως αυτή η γυναίκα είχε ένα δαιμόνιο μέσα της, εκείνο που είχε συμβεί με εκείνη τη Σάρα στο βιβλίο του Τοβίτ. Γι' αυτό λέει στην νύφη του την Σάρα, σε παρακαλώ πολύ, άντε να κάτσεις τον πατέρα σου, να μεγαλώσει ο γιος μου ο Σιλόμ, και όταν μεγαλώσει θα σου τον δώσω άνδρα. Πράγματι, αυτή πήγε στον πατέρα της, μεγάλωσε ο Σιλόμ, αλλά εν τω μεταξύ ο Ιούδας δεν έδινε τον γιο του στην Θάμαρ. Πέθανε δε και η γυναίκα του Ιούδα, η Σαβά, και έμεινε ο Ιούδας θύρος. Κάποιο καιρό ο Ιούδας ήθελε να πάει να κουρέψει τα πρόβατά του, και το έμαθε αυτό η νύφη του η Θάρα, που ήταν στο πατρικό της στο σπίτι. Και τι έκανε? Θα μου πείτε, όλα αυτά δείχνουν κάτι πολύ άσχημο. Δεν λέει εδώ η γραφή ότι τα εγκρίνει, απλώς κάνει ιστορία, για να δούμε και από εδώ πόσο ειλικρινής είναι η γραφή. Η Θάμαρ αναφέρεται το όνομά της, μάλιστα, και η μία ευχή με το δαχτυλίδι, εκεί θα το δείτε στη συνέχεια, η μία ευχή του γάμου. Η Θάμαρ, όχι από ειδονιστική επιθυμία, αλλά από επιθυμία να έχει απόγονο. Πού το ήξερε αυτό? Ή το Χαναναία είχε καμία πληροφορία προφητική? Οπωσδήποτε πρέπει να το είχε μάθει από τον Ιούδα αυτό. Λοιπόν, αγαπητοί, έβγαλε τα πένθυμά της ρούχα, της κυρίας τα ρούχα, ντύθηκε παρδαλά και περίεργα, σκέπασε το κεφάλι της με ένα κάλυμα και πήγε στο δρόμο, κάπου σε ένα σημείο που θα περνούσε ο πεθερός της ο Ιούδας. Και περνώντας εκεί τον προκάλεσε ως πόρνη. Ο Ιούδας προεκλήθη και συνήλθε μαζί της. Αλλά πριν συνέλθει, της λέγει η δίθεν πόρνη η Θάμαρ, η Θάμαρ, θα δεχθώ μαζί σου να έλθω με έναν όρο. Θα μου δώσει το δαχτυλίδι σου, το ραβδί σου και μια αλυσίδα που έβαζαν τότε εδώ στο λαιμό, ας πούμε ένα περιδέριό σου, ας το πούμε έτσι. Ελέγεται ορμίσκος, δακτύλιον, ορμίσκος και ράβδος. Δέχτηκε ο Ιούδας και διστάλλος. Τα πήρε αυτή και συνήλθε μαζί της. Έφυγε. Α, λέγει, τι θέλεις? Να μου φέρεις ένα κατσικάκι. Και όταν θα μου φέρεις το κατσικάκι, θα σου δώσω αυτά. Τα είχε κρατήσει ως ενέσχυρον αυτή. Αυτή έφυγε αμέσως και πήγε στο πατρικό σπίτι. Έβγαλε τα ρούχα εκείνα τα πόρνικα και έβαλε πάλι τα ρούχα της κυρίας. Έστειλε έναν υπηρέτη του ο Ιακώβ, ο Ιούδας, να δει να της πάει το κατσίκι. Δεν βρήκε καμία. Και μάλιστα λέει στον υπηρέτη του, εχέ του αυτά, αλλά μήποτε καταγελαστόμεν. Εγώ με ένα πέσταλκα των έρηφων τούτων, σιδεούχε έβρικα. Μη γίνουμε και γελοί, δηλαδή, στην ιστορία αυτή. Το μάθει ο κόσμος και τα λοιπά. Τι να κάναμε, τέλος πάντων, πάρ' το κατσίκι, δεν την βρήκες, αυτή τέλειωσε. Από τι να καταγελαστεί? Του ότι έδωσε τα πράγματά του, το δαχτυλίδι του, τη ράβδο του και τον ορμίσκο, αυτό την αλυσίδα. Όταν κάπου έγινε τριών μηνών, συνέλαβε η Θάμαρ, έγινε τριών μηνών,
ήρθε μήνυμα στον Ιούδα ότι η νύφη σου πεπόρνευκεν. Μπα, η νύφη σου που είναι χείρα, είναι εγκυμονή. Α, την παλιό γυναίκα, εξαγάγεται αυτή την κατακαθήτω. Να τη βγάλετε και να την κάψετε. Δεν μένει χρόνο να σας εξηγήσω αυτά το κατακαθήτω, γιατί μένουν μόνο ακόμα λίγα λεπτά να τη δώσουμε την ώρα. Τότε όταν την πήγαιναν για να την κάψουν την Θάμαρ, στέλνει τα τρία αυτά αντικείμενα στον πεθερό της και πείτε, και λέει, πείτε του ότι το παιδί που έχω στα σπλάχνα μου το απέκτησα με εκείνον που έχει αυτά τα τρία αντικείμενα. Ποιανού άραγε να είναι? Τα επέδειξαν στον Ιούδα, ο οποίος έμεινε άναυδος. Αυτά είναι δικά μου. Ώστε λοιπόν εκείνη η πόρνη του η Θάμαρη νύφη μου, φοβερόν. Αυτό που έκανε η Θάμερ, πολύ άσχημο, αλλά έχει ένα ελαφρυντικό. Δεν το έκανε από ειδονιστικούς λόγους. Αυτό που έκανε ο Ιούδας, έστω και χείρος, να πέσει στην πορνεία, πολύ βαρύ. Πάντως το έκανε. Και τότε βεβαίως δεν την έκαψε. Κατάλαβε ότι όλη η ιστορία ήταν, γιατί δεν είχε δώσει το παιδί του το μικρό που είχε μεγαλώσει. Και γεννήθηκαν δίδυμα. Εγεννήθηκαν δίδυμα. Δύο παιδιά γεννήθηκαν. Ο Φαρές και ο Ζαρά. Και τώρα κλείνει το κεφάλαιο, αφού γεννήθηκαν τα δύο αυτά παιδιά, και έρχομαι στην Καινή Διαθήκη, στο βιβλίο του Ματθαίου. Και διαβάζω, αγαπητοί. Ιούδας δε γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ. Φαρές δε γέννησε τον Εσρόμ, Εσρόμ δε γέννησε τον Αραμ, και φτάνουμε στον Ιησού Χριστόν. Γι' αυτό καταγράφηκε το βιβλίο, στο βιβλίο αυτό, το κεφάλαιο αυτό, για να τηρηθεί αυτή η γενεαλογική σειρά. Βρώμικη θα μου πείτε. Ναι, ό,τι σας έλεγα την περασμένη φορά, την ώρα των απορριών. Για να δείξει εδώ ο Θεός ότι έχει βρώμικους απογόνους, για να τους κάνει αγίους. Καταδέχεται να γεννηθεί από βρώμικους απογόνους, για να τους κάνει αγίους. Μεγάλο πράγμα αυτό, αγαπητοί μου, μεγάλο πράγμα. Εδώ δε τελειώνει και το όλο κεφάλαιο της γενέσεως. Ας το κλείσουμε λοιπόν εδώ. Βγάλαμε αρκετά συμπεράσματα από το κεφάλαιο αυτό, το οποίο είχε αρκετά να μας πει. Και έρχομαι να σας πω, στα πολύ λίγα λεπτά που μας μένουν, ότι το σημερινό μας θέμα είναι το τελευταίο, το πρώτο εορτών. Θα είτο, όπως σας είπα, το τελευταίο της σειράς, αλλά επειδή το Πάσχα είναι ενωρίς, ας παρατείνουμε, εάν ο Θεός κρίνει και θέλει, μερικά θέματά μας και μετά το Πάσχα. Οπότε θα επανέλθουμε πάλι μετά το Πάσχα εις τα καταδευτέραν θέματά μας. Και τώρα ευρισκόμεθα, αγαπητοί, εν όψη του Πάσχα. Ας φροντίσουμε να εξομολογηθούμε, ας φροντίσουμε να καθαρίσουμε τον εαυτό μας, να κοινωνήσουμε εάν εφόσον και καθόσον κριθεί αυτό. Ακόμη ας φροντίσουμε τις ημέρες αυτές να βαθύνουμε στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, να βαθύνουμε στο μυστήριο της αγάπης του Θεού. Πώς οι άνθρωποι κινούνται και πώς ο Θεός κινείται. Τι κάνουν οι άνθρωποι και τι προσφέρει ο Θεός. Και όταν όλα αυτά τα πράγματα τα μελετήσουμε με τις θαυμάσιες ακολουθίες, ιδίως της Μεγάλης Εβδομάδος, που μπροστά μας προοδευτικά ξετυλίγεται αυτό το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, το μυστήριο της αγάπης του Θεού, τότε βαθαίνομαι και βαθαίνομαι περισσότερον εις την αγάπη του Θεού και αρχίζουμε να αγαπάμε τον Θεό. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ και τη Μεγάλη Παρασκευή ίσως και να δακρύσουμε. Κανείς δεν το κατηγορεί αυτό, να δακρύσουμε. Αλλά όμως αυτό το δάκρυ μας, ας με επιτραπεί να πω, να μην είναι συναισθηματικό, να είναι θεολογικό. Και τι εννοώ θεολογικών δάκρυ?
να δακρύσω κατανοώντας το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Και όχι γιατί απλώς βλέπω τον Ιησούν επί του Σταυρού, έστω και εικονιζόμενον, υπό την επίρρεια, υπό την επίδραση ενός καταλλήλου περιβάλλοντος, εκείνου του ημίφωτος, των καταλλήλων τροπαρίων κλπ, που κατανήσουν την καρδιά και δημιουργούν κάποια δάκρυα. Όχι, να είναι δάκρυ θεολογικών, να κλάψω, να πονέσω βλέποντας την αγάπη του Θεού, όχι το έγκλημα των ανθρώπων, την αγάπη του Θεού. Και τότε πραγματικά, ειλικρινά, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι αρχίζουμε να βαθαίνουμε στο μυστήριο της αγάπης του Θεού, και τότε θα αλλάζει και η ζωή μας. Μην ξεχνάμε ότι τίποτα δεν είναι ικανό να μας αλλάξει τη ζωή μας έξω από μια συγκίνηση θεολογική, δηλαδή από μια κατανόηση αυτού του μυστηρίου της αγάπης του Θεού. Και τότε η καρδιά αλλοιούται, αλλάζει, και αλλάζει η ζωή μας, και αρχίζουμε να ανταποκρινόμεθα εις την αγάπη του Θεού. Γιατί όλα αυτά που είπαμε στην Παλαιά Διαθήκη σήμερα και που λέμε συνέχεια τώρα χρόνια την Παλαιά Διαθήκη, τι είναι? Να δούμε το σχέδιο της αγάπης του Θεού, τι προσφέρουν οι άνθρωποι και τι προσφέρει ο Θεός. Και μελετώντας όλα αυτά, αγαπητοί μου, να αγαπήσουμε εκ μέσης καρδίας, από βάθους καρδίας, τον Άγιον Τριαδικών Θεών, που εργάστη εν μέσω της γης το έργο της θαυμαστής του σωτηρίας και λυτρώσεως. Σας εύχομαι καλό Πάσχα και καλές εορτές.